2.000 ευρώ από 1.000 ευρώ καλείται να πληρώσει ιδιοκτήτης παραδοσιακού φούρνου στο Ηράκλειο για τη μηνιαία κατανάλωση ρεύματος, πέρα από τις αυξήσεις φωτιάς στις πρώτες ύλες, όπως η ζάχαρη, η τιμή της οποίας αυξήθηκε κατά 10% μέσα σε 2 ημέρες και με την τιμή της μαγιάς να εκτοξεύεται κατά 30% μέσα σε λίγες ημέρες. Τα βούτυρα, μαργαρίνες και όλα αυτά, ίσως και εν ώψη των Χριστουγέννων πλησιάζουν, έχουν ξεφύγει πάλι. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο έχουν ανέβει ίσως και πάνω από 35%. Τα άλευρα είναι σε υψηλά επίπεδα, δεν κουνάνε. Το ρεύμα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, ο Αύγουστος, διπλασιάστηκε. Δεν μπορεί να ζήσει ο κόσμος. Δηλαδή πάω σε φούρνους και μου δείχνουν τα χαρτιά. 5.000 ο ένας, 4.000 ο άλλος, ρεύμα. Πού θα βγει αυτό, με ένα 20 και με ένα 30 το ψωμί? Πώς θα βγει αυτό? Πιστεύετε ότι θα υπάρξει αύξηση στο ψωμί? Πρέπει. Πρέπει. Πώς θα βγουν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή τα υλικά που παίρνουν κάθε μέρα, συνέχεια παίρνουν απάνω. Έχεις κανένα παγιάτικο? Αν δεν υπάρξει οικονομική στήριξη του κλάδου, θα υπάρξουν νέα λουκέτα σε παραδοσιακούς φούρνους, οι οποίοι έχουν πληγεί σημαντικά από την ενεργειακή κρίση, τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοπιών Ηρακλείου. Από τη στιγμή που έχουν κλείσει ήδη και 20 μαγαζιά, τι περιμένουμε άλλο να δούμε? 20 μαγαζιά πότε κλείσανε? Το τελευταίο χρόνο. Πλέον όλοι οι επαγγελματίες, να το πω έτσι, και οι αρτοποιοί, μια και μιλάμε για τους αρτοποιούς, υποθηκεύουν το μέλλον τους. Δουλεύουμε μέρα νύχτα, ατελείωτες ώρες και δεν έχουμε. Το μεσημέρι κλείνουμε τα μαγαζιά μας και δεν έχουμε καλύψει τα έξοδά μας. Πεινάμε, ο κόσμος πεινάει. Δεν έχουμε να περάσουμε, δεν έχουμε ψωμί να φάμε. Να κάνει κάτι, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να. Έχουμε έρθει στην απόλυτη καταστροφή αυτή τη στιγμή. Το καλάθι της νοικοκυράς αδειάζει συνεχώς, με τους καταναλωτές να βρίσκονται σε απόγνωση. Όλα τα κρέατα, τα τυριά, τα βούτυρα, πολύ ακριβά. Δεν πλησιάζονται. Ακριβή είναι τα πάντα, κοπέλα μου. Κοιτάζω, ας προθέσουμε τις προσφορές. Είναι ακριβό ψωμί, είναι το δίκοκο σιτάρι το λεγόμενο, που είναι ακριβό ούτως ή άλλως. Αλλά είναι μια αύξηση τάξης 40% το ψωμάκι. Και σε ακρεοπολία οι τιμές είναι ανωδικές, στο μοσχάρι, στο κοτόπουλο και σε είδη κρέατος, με την κίνηση να έχει μειωθεί αισθητά. Το μοσχάρι κυμαίνεται γύρω στα 12 με 12,5, χωρίς κόκαλο, και με κόκαλο γύρω στα 10 με 10,50. Πριν τις αυξήσεις ήταν γύρω στο 10,30. Μιλάμε για μια αύξηση 2 με 2,5 ευρώ περίπου. Τα χοιρινά είναι σε μια ψηλοσταθερή κατάσταση, αλλά και αυτό χωρίς να είμαστε σίγουροι για το αύριο. Και το κοτόπουλο αρχίζει και αυτό και παίρνει την ανωδική του πορεία. Είμαστε 5 άτομα, 5 μπριζόλες. Που παλιά έβλεπε, σου λέει, πάλε μου 1,5-2 κιλά. Ή να πάρω να αποθηκεύσω στην κατάψυξή μου. Τώρα βλέπετε ότι λόγω ενεργειακή κρίση περισσότεροι τους καταψύξεις που είχαν, τους βγάζουν και από την πρίζα για να μην έχουν κατανάλωση ρεύματος. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Απλά παίρνω αυτά που χρειάζομαι για τη βδομάδα. Και λιγότερα. Σίγουρα είναι αυξημένα τα προϊόντα, το βλέπουμε στο καλάθι αυτό της νοικοκυράς. Ελπίζω η κυβέρνηση να καταφέρει να τα κάνει αυτά που υπόσχεται. Για μη διαχειρίσιμη κατάσταση, σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς ρεύματος, ακρεοπολία, κάνουν λόγο επαγγελματίες, οι οποίοι αντικρίζουν αυξήσεις άνω του 60%. Πριν την ενεργειακή κρίση ήταν γύρω στα 1.300, τώρα έρθει 3.300. Μηνιαίως. Μιλάμε ότι η αύξηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δυστυχώς, κάποια πιο συμμαζεμένα μαγαζιά αρχίζουν και αδυνατούν να πληρώσουν τα βασικά τους έξοδα. Να δώσει μια μεγαλύτερη βοήθεια το κράτος στο ρεύμα, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να σταθεροποιήσουμε κάπου τις τιμές μας.